Ανοίγουμε παράθυρο τώρα στις δημοτικές εκλογές του Ιουνίου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο για τη θέση του Δημάρχου της Ανατολικής Ελεμεσού, τον κύριο Κούλη Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, καλώ ήρθατε στην τηλεόραση του Capital. Καλώς σας βρήκα Γιώργο μου. Ε, να ευχαριστήσω, να καλησπερίσω μάλλον τους τηλεθεατές σας και να ευχαριστήσω την τηλεόραση του Capital που μου δίνει την ευκαιρία ε, μέσα από το πρόγραμμα σας να μιλήσουμε για τις Δημοτικές Εκλογές. Κύριε Τσαγκάρη, είστε χρόνια αναμεμειγμένος στα κοινά και όχι μόνο. Είστε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Γερμασόγια. Τώρα διεκδικάτε την Δημαρχία του Νεοσύστατου Δήμου της Ανατολικής Δεμεσού. Τι σας όδησε σε αυτό? Ε, Γιώργο μου, είναι μία πρόκληση αυτή, η οποία, όπως έχεις πει, ε, προαναφέρει ε, η εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον ιδιωτικό τομέα, στι επιχειρήσει μου, στον ιδιωτικό τομέα, ε, μετά από τι εμπειρίε αυτέ, αποφάσισα με πολλή σκέψη να διεκδικήσω την Δημαρχία τη Ανατολική Λεμεσού, γιατί είναι μια πρόκληση. Είναι ε, ένας νέος δήμο, όπω είναι και το σλόγγαν μου, μια νέα αρχή, μια νέα πορεία την οποία αυτή νέα μπορεί να θέλουμε να δώσουμε αξία στον νέο Δήμο Ανατολική Λεμεσού, δηλαδή θα υπάρχει στον Ανατολικό Δήμο Λεμεσού το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο στη Λεμεσό. Θα υπάρχει, υπάρχει μάλλον, όχι θα υπάρχει, υπάρχει ε, βιομηχανική ζώνη. Mm. Υπάρχει υδατοφράκτης, υπάρχουν οικιστικές ζώνες. Δηλαδή μέσα από όλα αυτά θα πιστεύω ότι θα μπορέσω και θα καταφέρω να δώσουμε μια νέα ζωή στους δημότες, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια καθαρ, πιο καθαρή, ένα πιο καθαρό δήμο και να κάνουμε και κάποιες υποδομές που δεν έχουμε κάνει. Όπως... Δηλαδή, δηλαδή ε, τα τελευταία χρόνια παραμελούμε την νεολαία μας και την τρίτη ηλικία. Αυτές αυ, οι δύο ηλικίε είναι αυτές που πρέπει να δώσουμε βάση. Δηλαδή, βλέπουμε του νεαρούς που είναι όλη μέρα στο κομπιούτερ, στα κινητά και στα ηλεκτρονικά. Πρέπει να τους δώσουμε αθλοπεδίες, να τους γήπεδα. Να, τους, να, να, μπορέσουμε να τους βγάλουμε έξω από αυτά, να βγουν έξω στη φύση, να βγουν έξω, στην, να βγουν έξω από τα δωμάτια τους. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα τα καταθέσουμε στο πρόγραμμα μας. Μετά, η τρίτη ηλικία. Ανθρώποι που μας πρόσφεραν, που μας γέννησαν, που μας ανάθρεψαν, που μας ανάγωσαν. Στα 65-70 τους παραμελούμε και δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Αυτοί οι ανθρώποι πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Πώ, Να γίνουν κέντρα, πολυδύναμα κέντρα. Τα οποία να του προσφέρουμε αυτού του ανθρώπου. Να νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι χρήσιμοι προ την κοινωνία. Να έχουν κάτι να ασχολούνται όλη μέρα. Μάλιστα. Έτσι να φέρουμε την κοινωνία πιο κοντά μα, πιο κοντά στο Δήμο. Ωστόσο, ε, υπάρχουν και προβλήματα για τον νεοσύστατο Δήμο. Ναι. Ποια θεωρείτε τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν κατά την άποψή σα και ποια χρήζουν έτσι μια άμεση επίλυση. Πρώτον, πρόβλημα που υπάρχει όχι μόνο στον Ανατολικό Δήμο, στην ευρύτερη Λεμεσόν, είναι το κυκλοφοριακό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μαστίζει όλη τη Λεμεσόν. Υπάρχει λύση, κύριε Τσάντα. Ε, υπάρχει λύση, πιστεύω. Ε, αυτό, με το πρόγραμμα του ΣΒΑΚ. Ε, το, το οποίο ε, πιστεύω ότι θα απαλύνει το πρόβλημα. Ε, και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Ο, ο έτσι, ουσός, ώστε να είναι πιο, πιο προσιτή η διέλευση του κόσμου. Γιατί βλέπουμε το κυκλο, κυκλοφοριακό, για να πα σε ένα χώρο που έθελες 10 λεπτά πριν 5 χρόνια, σήμερα θέλει μισή ώρα και μία ώρα. Αντιλαμβάνεστε, ο κόσμο είναι στου δρόμου όλη μέρα. Αυτό πρέπει να βρεθούν οι λύσει, να το λύσουμε, γιατί είναι μία μάστιγα για όλη τη Λιμεσόνη και αυτό πιστεύω ότι θα συμβάλλει όλοι οι Δήμοι της Λεμεσού μέσω του ΣΒΑΚ ε, για να μπορέσουμε ε, να απαλύνουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι συγκοινωνίε, οι δημόσιε συγκοινωνίε θα βοηθήσουν, κύριε Τσαγκάρη. Μέσω του ΣΒΑΚ είναι και αυτό ένα πρόγραμμα το οποίο θα, 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 βοηθήσουν. Φτάνει να το βάλουμε ο Κύπριο πολίτη στο πετσί του, όπω πήγαινε και στην Ευρώπη και σε όλε τι χώρε τη άλλη. Ακόμα και στι τριοκοσμικέ χώρε, εμπίκε, φτάνει να το βιώσουμε εμεί, φτάνει να έχουμε καλέ συγκοινωνίε, οι οποίε θα προτιμήσει ο Δημότη ή ο Λεμεσανό να χρησιμοποιήσει παρά να πάει με το αυτοκίνητο. Ε, πρέπει και οι συγκοινωνίε να ευκολύνουν την διακίνηση στο πρόγραμμα του κάθε συμπολίτη μα. Ακριβώ. Πρέπει να οθήσουμε τον κόσμο να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει να βρούμε του τρόπου να ελκύσουμε του Δημότε να προτιμούν τι συγκοινωνίε. Τώρα, Ποιο είναι το όραμα κύριε Τσαγκάρη, κατερχόμενο σε αυτή την εκλογική μάχη. Να τελειώσω πριν από τώρα. όραμα. Παρακαλώ. Το δεύτερο πρόβλημα που μα είναι η καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι ε, το πρώτο απ' όλα το οποίο ο Δημότη θέλει και όλο ο κόσμο θέλει να είναι καθαρή η γειτονιά του, έξω από το σπίτι του, τα πάρκα. Η καθαριότητα είναι ένα μεγάλο, ε, ένα μεγάλο το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Πρέπει να δώσουμε έμφαση να είναι καθαρή και προσβάσιμη η Ανατολική Λεμεσό. Έναν τρίτο πυλώνα, ο οποίο ε, βλέπουμε και από δημοσκοπήσει ότι τα τελευταία χρόνια απαξιώνει ο κόσμο, είναι ε, η ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι κάτι το οποίο λείπει από του δημοτέ. Εμεί λέμε ότι θα δώσουμε έμφαση πάνω στην ενημέρωση και να έχει τον πρώτο λόγο ο Δημότη. Όχι να ενημερώνεται ο Δημότη μετά από έργα ή από σχεδιασμού. Όπω τι δομέ, για παράδειγμα. Το να δίνετε μου μια μπάσα, να το πω στα κυπριακά. Το οποίο ναι, οι δομέ είναι ένα πράγμα το οποίο ήρθε στην επιφάνεια μετά από, από το πουθενά το εμάθαμε εμεί τυχαίω και το βγάλαμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες δεν γνώριζαν Τίποτα. Γνώρισαν όταν ήρθαν δίπλα από τα σπίτια του να υιοθετήσουν κάποια τεμάχια, τα οποία θα γίνονταν κάποιε δομέ. Ούτε διαβούλευση, ούτε οτιδήποτε. Ξεσηκώθηκαν οι δημότε, έκαναν απεργία οι δημότε, για να πάμε να του ενημερώσουμε τι θα γίνει. Αυτό δεν πρέπει να, συμβεί, να ξανασυμβεί. Πρέπει ο Δημότης να έχει λόγο, να έχει θέση για να μπορεί να έχει καλύτερη ζωή. Χωρί να έχει θέση ο δημότη, χωρί να μένει λογαριάζει το δημότη, πώ μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει να παίρνουμε το σχημό του δημότη. Και έτσι κλείνοντα, κύριε Τσαγκάρη, αυτή την πρώτη μα συνομιλία, ποιο είναι το όραμα του Κούλι Τσαγκάρη για τον Ιούνιο του 24 και μετά. Το όραμα του Κούλι του Τσαγκάρη είναι να δουλέψει όπω ξέρει να δουλεύει στη ζωή του. Πάντα είμαι ένας άνθρωπο ο οποίος έτυχε να δουλεύω και 20 ώρες το 24ωρο για να πετύχω το στόχο που θέλω. Τώρα μου είναι να δουλέψω, να, να ανεκλεγώ, να, να πάρω έναν Ανατολικό Δήμο και να τον παραδώσω να είναι ο καλύτερος της Κύπρου, γιατί μπορεί να γίνει ο καλύτερος της Κύπρου, με το κάθε διαμέρισμα του Δήμου, να έχει το δικό του χαρακτήρα. Γιατί του τελευταίου μήνε έχω γυρίσει όλε τι περιοχέ τη Ανατολική Λεμεσού. Υπάρχει μια φοβία στον κόσμο, η οποία φοβία είναι ότι μα εμεί ένα χωριό τώρα πού θα παραμπούμε μέσα στο Δήμο και να χάθουμε. Όχι, δεν θα χαθεί κανένα. Το κάθε διαμέρισμα θα έχει τη δική του προσωπικότητα, θα έχει τη δική του χαρακτήρα, τη δική του κουλτούρα. Απλώ εμεί θα του δώσουμε καλύτερη ποιότητα ζωή και πιο καθαρή περιβάλλον. Θα έχει και τον δικό, το δικό του αντιδήμαρχο, ο οποίο θα φέρνει τα προβλήματα στο δημοψήφισμα. Σίγουρα στο Δήμο. μέσα από τον αντιδήμαρχο θα επιλύονται προβλήματα και ο στόχο μα είναι, αφού θα υπάρχουν και περισσότερα κοντήλια, να δώσουμε παραπάνω σημασία σε όλε τι κοινότητε. Κύριε Τσαγκάρη, κάποιοι λένε ότι στι εκλογέ του 4 του Ιουνίου θα ήταν σοφότερον ή καλύτερον να εκλεγούν δημάρχοι οι οποίοι έχουν εμπειρία από τα δημαρχία γιατί είναι νεοσύστατη δήμη με τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Συμφωνείτε με αυτό. Ε, δημάρχοι με εμπειρία είναι σχετικό αυτό γιατί και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ενημέρωνεσαι για τα Ενώ πάντα. Ενώ που ήταν εμπλεκόμενη τα τελευταία μάλιστα, χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εμπλεκόμενοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς είμαστε εμπλεκόμενοι. Δεν θέλω να μηδενίσω κανέναν νυν δήμαρχο, όμω πάντα υπάρχουν και καλύτεροι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι έχουν όραμα, οι άνθρωποι οι μπορούν, μπορούν να, 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 αναδείξουν το Δήμο καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Δεν, δεν λέγουμε ότι, ότι οι νυν δημάρχοι δεν είναι καλοί. Όχι. Απλώ πάντα υπάρχουν και καλύτεροι. Άλιστα. Κύριε Τσαγκάρη, δεν έχω παρά να σα ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να ευχηθώ τα καλύτερα στον αγώνα που ξεκινήσατε. Σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σας, να ευχαριστήσω ξανά την του Κάπινταρ και σας προσωπικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.